Θα σας μιλήσω για την εκπαιδευτική ρομποτική, αλλά κάνοντας έτσι ένα ταξιδάκι που αρέσει και στο φίλο μου τον Βασίλη. Έχουμε ανάγκη από εμπνευσμένους ανθρώπους. Αυτή η ιστορία της εκπαιδευτικής ρομποτικής έχει πατέρα έναν εκπληκτικό, έναν αείμνηστο μάλλον πλέον, τον Σέιμουρ Πάπερτ από το MIT, ο οποίος σκέφτηκε το πιο αυτονόητο πράγμα στη ζωή μας. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί ένας δάσκαλος να διαχειρίζεται τα 2/3 μιας σχολικής ώρας και 25 παιδιά από κάτω να διαχειρίζονται μόλις το 1/3. Δεν μπορούν να αναδείξουν τα ταλέντα τους, δεν μπορούν να αναδείξουν απολύτως τίποτα. Έτσι, λοιπόν, προχωρώντας αυτός ο άνθρωπος, έχει ένα εκπληκτικό συγγραφικό έργο και πολλά πράγματα που μπορεί να πατήσει κάποιος απάνω του. Αυτό όμως που κρατάμε για την εκπαιδευτική ρομποτική είναι ότι αν κατασκευάζει μια ομάδα ανθρώπων, κατανοεί καλύτερα τα βασικά σημεία της εκπαίδευσης, όπως είναι οι φυσικές επιστήμες κλπ. Έτσι, λοιπόν, κάθισε αυτός από το MIT μαζί με την Texas Instruments και τη LEGO και φτιάξαν το 1999 την πρώτη πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Δηλαδή, μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τα LEGO, να βάλουμε αισθητήρες και μοτέρ, να έχουμε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή επάνω στο ρομπότ και να φτιάξουμε αυτόνομες μηχανές. Μέχρι τότε δεν μπορούσαν να γίνουν αυτόνομες μηχανές, ούτε ως παιχνίδι, ούτε ως εκπαιδευτική διαδικασία. Το 1999 και ο WRO Ελλάς το 2004 φέρνει για πρώτη φορά αυτή την πλατφόρμα στην Ελλάδα και ξεκινάμε μία πορεία στην οποία η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι ότι η Ελλάδα και οι μαθητές της δεν είναι για τέτοια πράγματα. Το 2004. Το 2009 ξεκινήσαμε μία πορεία, θα τα πω και στην περιγραφική μου διαδικασία μετά, οπότε κρατήστε τις ημερομηνίες. Το 2009 πήγαμε στην Ολυμπιάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η Ελλάδα μεταξύ 13 χωρών. Και το 2014 είχαμε Ολυμπιονίκες. Άρχισε λοιπόν παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα ένα άλλο τρένο, έχει μπει στις ράγες και προχωράει προς την γνωστοποίηση όλης αυτής της γνώσης από όποιο σημείο της χώρας μας, από το ένα στο άλλο, από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο και από την Κρήτη στην Αλεξανδρούπολη. Εκπληκτική εκπαιδευτική. Κάνουν ως χόμπι την διαδικασία της ενασχόλησής τους με την εκπαιδευτική ρομποτική σε κάθε σημείο της χώρας μας. Ο πρώτος Ολυμπιονίκης, μάλιστα, είναι και εδώ δίπλα από την Ξάνθη, ο Θανάσης ο Μπαλαφούτης. Το λέω αυτό θέλοντας να δείξω ότι ομάδες ανθρώπων δημιουργούν χωρίς κατά ανάγκη να είναι μέρος ενός συστήματος, να είναι παράλληλα με το σύστημα, απλά να σκέφτονται διαφορετικά. Οι ομάδες δημιουργούν ή, όπως λέει και ο Νιόνιος, οι παρέες γράφουν ιστορία. Μόνο αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, που θα προσπαθήσω να σας πω σήμερα, γιατί είστε έτοιμοι να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ο κόσμος μοιάζει σαν ένα λιβάδι κάπου εκεί στην Άνοιξη, όπου είναι καταπράσινο παντού, αλλά σε μερικά σημεία έχει πολύ ωραίες εικόνες. Μια ομάδα με παπαρούνες, μια ομάδα με μαργαρίτες. Αυτές οι ομάδες. Σκεφτείτε τώρα ότι το 78 που μπήκα εγώ στο Πανεπιστήμιο, δεν υπήρχε ομάδα από το κάτω ημισφαίριο που να δημιουργεί. Υπήρχε μόνο από το πάνω ημισφαίριο, δηλαδή αυτό που λέμε η Δύση. Τι συμπέρασμα βγάζει αυτό? Ότι ο ανταγωνισμός από εδώ και πέρα είναι ιδιαίτερα σκληρός. Και επειδή ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός, πρέπει να προετοιμαστούμε και εμείς. Εμείς, λοιπόν, τι κάναμε? Φέραμε την πραγματικότητα στη χώρα, αυτό που έκαναν όλοι σε όλο τον κόσμο. Και την κάναμε πράξη. Δημιουργήσαμε ομάδες, οι ομάδες δημιουργήσαν γνωστικό περιεχόμενο, το περιεχόμενο αυτό πέρασε στους μαθητές, οι μαθητές μεγάλωσαν, έγιναν κριτές, απέκτησαν άλλη ιδιότητα, όμως έμεινε όλος ο παρονομαστής. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Πριν ένα χρόνο η εκπαιδευτική ρομποτική έγινε ταινία, με 5 εκατομμύρια viewers, θα ακολουθήσει και δεύτερη ταινία και σε κάθε γωνία πλέον οι άνθρωποι συζητάνε μεταξύ τους για την εκπαιδευτική ρομποτική. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και αυτό θέλουμε να το διαφυλάξουμε. Το δεύτερο, λοιπόν, συμπέρασμα για αυτές τις ομάδες είναι ότι πρέπει να έχουν
τα μάτια τους παντού, να είναι δικτυωμένοι, να μπορείτε να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα στην Κορέα, ποια είναι η πραγματικότητα, ο καθένας βέβαια με το αντικείμενο που ασχολείται, ποια είναι η πραγματικότητα στην Αμερική. Δημιουργήστε ομάδες επικοινωνίας, κάντε εκπαιδευτικές εκδρομές να πάτε εκεί, να δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρετε τι γίνεται στον κόσμο σήμερα και τι σχεδιάζουν για τα επόμενα χρόνια ως νέοι άνθρωποι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το τρίτο πράγμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι όταν ήμουν εγώ επίσης στο Πανεπιστήμιο το 1978, στο πεζοδρόμιο υπήρχαν οι φίρμες της εποχής, οι φοιτητές, στα λεγόμενα πηγαδάκια. Δηλαδή συζητούσαν δύο άνθρωποι με ακροατήριο άλλους 500, ανάλογα δηλαδή ποιος ήταν εκεί, 100, 200, 500, για οτιδήποτε θέμα. Σήμερα εσείς έχετε αυτό το πράγμα, το έχετε πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις. Όχι μόνο ως παρέα, αλλά και ως developers, ως άνθρωποι που σκέφτεστε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ο Βασίλης που έχει σκεφτεί κάτι, μπορεί να γνωρίσει τον Κωνσταντίνο από τη Λαμία, που σπουδάζει digital marketing, και μπορεί να φτιάξει μία ομάδα. Τα λέω όλα αυτά, διότι επάνω στην κύρια αντίθεση που είναι «σπουδάζω στην Ελλάδα για να πάω να δουλέψω στο εξωτερικό», σπουδάζω στην Ελλάδα, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, φτιάχνω την παρέα μου και δημιουργώ εμπορική διαδικασία, δηλαδή δημιουργώ το προϊόν. Για να πάμε σε εμάς, εμείς σε 15 χρόνια έχουμε φτιάξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και μάλιστα έχουμε την τιμή 23 του μηνός να το παρουσιάσουμε στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Αμερική για να υλοποιήσει αυτά που υλοποιούμε στην Ελλάδα, σε όλο το Τέξας και στη Λουιζιάννα. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι είμαστε μια χώρα που έχει όλο το ταλέντο, τη δυναμική, τη γνώση και της λείπει μόνο η παρέα. Να φτιάξουμε παρέα, να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Εάν αρχίσουμε, αν αλλάξουμε αυτό το μοντέλο, θα αρχίσει να ανατέλει για την χώρα μας μια καινούργια εικόνα. Αυτή η εικόνα με το γρασίδι. Ομάδες, ομάδες, ομάδες παντού που θα δημιουργούν. Από πού αλλού μπορούμε να πάρουμε γνώση? Δηλαδή, γιατί να κάνουμε, ας πούμε, μία εκδρομή για να πάμε γενικώς κάπου και να μην πάμε να κάνουμε μία εκδρομή ως Πολυτεχνείο Ξάνθης, ας πούμε, στο MIT. Εκεί υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να σας υποδεχθούν, να σας δείξουν πώς δουλεύουν, πώς κάνουν έρευνα, πώς αναπτύσσουν καινούργια πράγματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αλλάξουμε το μοντέλο στη χώρα μας. Από πού αλλού παίρνουμε γνώση? Από εθελοντική παρουσία. Δεν φτάνει το Εράσμους. Πρέπει να πάτε και ένα βήμα παραπέρα, να πάτε σε φορείς που διοργανώνουν πράγματα, όπως είναι τούτο εδώ. Δέστε σήμερα πόσες εμπειρίες ζωής ακούσαμε. Είναι εκπληκτικό πώς ο κάθε άνθρωπος δημιουργεί το όνειρό του, αυτό που έχει επιλέξει. Όταν πήγε ο Κολόμβος, λοιπόν, στην Αμερική, γύρισε και πήγε στους ευγενείς. Και του λένε: «Ευγενείς, σιγά μωρέ», του λέει, «τι έκανες? Δεν έκανες και τίποτα. Σε έσπρωξε το κύμα και πήγες, ας πούμε, στην Αμερική». Του λέει: «Το θεωρείς τόσο εύκολο?» «Ναι», του λέει αυτός, «είναι πάρα πολύ εύκολο». «Δηλαδή», του λέει, «τα κάνεις όλα εσύ?» «Ναι», του λέει ο ευγενής, «τα κάνω όλα». «Ωραία, στήσε μου», του λέει, «ένα αυγό όρθιο». Προσπαθεί αυτός να το στήσει όρθιο, δεν στείνεται με τίποτα. Του λέει του Κολόμβου: «Εσύ μπορείς?» «Ναι», του λέει. Το σπάει και το βάζει κατευθείαν όρθιο και στέκεται. «Καλά», του λέει, «αυτό το έκανα κι εγώ». «Ναι, αλλά δεν προσπάθησες». Δεν προσπάθησες. Το τέταρτο, λοιπόν, σημείο είναι η προσπάθεια. Αυτό που μας είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Βράδια, ώρες, ατελείωτες. Όπως και εμείς δημιουργήσαμε αυτή τη διαδικασία και σήμερα σε κάθε νομό της χώρας υπάρχει άνθρωπος εθελοντής ο οποίος διδάσκει το απόγευμα εκπαιδευτική ρομποτική. Όση ώρα μιλάω, δεν έχω αναφερθεί καθόλου στο σύστημα. Το σύστημα κάνει το ίδιο πράγμα. Πρώτη ώρα γλώσσα, δεύτερη ώρα μαθηματικά, τρίτη ώρα γεωγραφία, τέταρτη ώρα γυμναστική. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και παράλληλα υπάρχει και αυτή η δυναμική. Αυτό, λοιπόν, που ζητάμε είναι τους ανθρώπους που σκέφτονται τη ζωή διαφορετικά. Άνθρωποι, δηλαδή, που ονειρεύονται και θέλουν να φτιάξουν κάτι στη διαδρομή της ζωής τους, που είναι και πάρα πολύ σύντομη,
και η οποία διαδρομή της ζωής τους στο τέλος να επιβεβαιωθεί μέσα από την παρέα. Διότι δεν δημιουργεί ένας. Είναι ανοησία σήμερα να λέμε ο ένας. Τι πάει να πει ένας. Δεν υπάρχει ένας. Υπάρχει η ομάδα ανθρώπων που μπορεί και δημιουργεί, δείτε την τεχνητή νοημοσύνη πόσο ψηλά είναι, και έρχεται εκεί η εκπαιδευτική ρομποτική. Κάποτε το λιμάνι της Σαγκάης το ξεφόρτωναν άνθρωποι Κινέζοι με τα χέρια, σήμερα δεν το ξεφορτώνει κανένας άνθρωπος. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχουν ρομποτικοί γερανοί οι οποίοι αδειάζουν, τακτοποιούν τα πράγματα στην αποθήκη και ξαναφορτώνουν πάλι. Οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και σχέση με τον κόσμο έξω από τη χώρα μας. Να κάνουμε τη χώρα μας σαν όλες τις άλλες χώρες. Και αυτό γίνεται επενδύοντας στη νέα γενιά της πατρίδας μας. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα και όχι να φεύγει αυτή η νέα γενιά και να δουλεύει για λογαριασμό άλλων ανθρώπων. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω για τη σημασία της ομάδος. Σαφέστατα μπορεί κάποιος να ξεχωρίζει από την ομάδα, δηλαδή στο WRO Ελλάς μπορεί να ξεχωρίζω εγώ, να πάω αύριο στην Αμερική. Όμως η ομάδα ήταν 3, έγιναν 13, είναι 103 και σήμερα είναι 1013. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στα Βαλκάνια, στα οποία κάνουμε όλη αυτή τη δράση, και όσον ούπο και στην Αμερική. Θέλω λοιπόν να πω ότι τα άτομα πρέπει να είναι μέσα σε ένα κανονιστικό περιβάλλον. Το άτομο πρέπει να μπαίνει σε κανόνες για να μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε η ζωή μας. Και η ζωή μας, θα σας δώσω μια εικόνα για να σας αποχαιρετήσω, είναι το ΙΤΑ2 όμικρον. Δύο άτομα υδρογόνου και ένα οξυγόνο κάνουν το νερό. Αυτό που πίνουμε και ζούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.